οι δύο διαπαραταξιακές επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, η Διαπαραταξιακή Επιτροπή για την Παιδεία, η οποία πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά συστήθηκε και λειτουργεί, και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή για το Περιβάλλον, θα κόψουν την πίτα τους στα πλαίσια των κατευθύνσεων που έδωσε η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, κάναμε μια σεμινή τελετή την πρώτη του μήνα ακριβώς. Και μετά, με τις κατευθύνσεις των Δημάρχων, να αποκεντρωθεί αυτό στις διάφορες επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι το μήνυμα που εκπέμπει η Δημοτική Αρχή είναι ότι ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στα κύτταρα της Δημοκρατίας και της Διαβούλευσης, που είναι οι επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλοι, ότι σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, σε μια συνεδρίαση η οποία έχει 40, 50 και 60 θέματα, είναι αδύνατο να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο πολιτών, αλλά παντού. Έχουν ληφθεί αποφάσεις στην πλειοψηφία. Η μειοψηφία θα παίξει τον ρόλο της ελέγχοντας την ομιμότητα και τη σκοπιμότητα με 2-3 ερωτήσεις και κλείνει το θέμα. Ουσιαστικά ο διάλογος, η ουσία δηλαδή των θεμάτων, φωτίζεται από όλες τις πλευρές και αποφασίζεται στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή, η οποία είναι ανοιχτή, το ξαναλέω, το όργανο διαβούλευσης. Δεν υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες και οι προτάσεις να βάλουν υπόψη από τη διοίκηση και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν μπορέσουμε να πετύχουμε σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής ζωής, της δημοτικής ζωής, της τοπικής ζωής, να ενεργοποιηθούν, να συσταθούν και να ενεργοποιηθούν επιτροπές, έχουμε προσεγγίσει αυτό που λέμε τον πυρήνα, την ουσία της δημοκρατίας, μέσα από τη διαβούλευση. Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί αφού δεν υπάρχουν περιορισμοί και είναι ανοιχτές οι επιτροπές, μπορεί ο καθένας να μιλήσει, να πει την άποψή του, να καταγραφεί και τέλος πάντων είναι υποχρέωση της δημοτικής αρχής και νομίζω ότι. Εκφράζω και το Δήμαρχο ότι γίνονται, ότι μελετούνται τουλάχιστον. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές πολιτικές, αλλά σίγουρα όμως έχει δυνατότητα ο καθένας να πει την άποψή του. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πω άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη λειτουργία των δύο επιτροπών. Να πω ότι η Επιτροπή Παιδείας συζήτησε το μεγάλο θέμα της κατανομής, του τρόπου κατανομής πιστώσεων και μετά από και έντονο διάλογο και προχάλεσε και ας το πω και πίκρα από εδώ και από εκεί, τέλος πάντων κατέληξε στη διαδικασία που είπαμε τώρα, δηλαδή να φέρει τον διευθυντή στο κέντρο της σχολικής ζωής, να μπορεί να διαχειρίζει τις δαπάνες και με την προοπτική να ενισχυθεί ακόμα παραπέρα η λειτουργία των σχολείων. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει λίγο καθυστερήσει, έχει θέματα να συζητήσει, σημαντικά για τη ζωή της πόλης, για την ποιότητα ζωής μάλλον και για την ασφάλεια για το περιβάλλον. Θα γίνει και αυτό. Δήμαρχε. Απόψε, τι θα είναι αγώνα. Λοιπόν, σας καλωσορίσω για μια ακόμη φορά στο φιλόξενο χώρο του Δημαρχείου και να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε για μια ακόμη φορά στην πρόσκλησή μου. Προηγήθηκε η κοπή της πίτας του Δήμου Κουρδαλού που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου. Ακολούθησε η κοπή της πίτας της Ένωσης Γονέων. Συνεπώς με τους περισσότερους από εσάς έχουμε βρεθεί, έχουμε ανταλλάξει ευχές. Αλλά και για αυτούς που ανταλλάξαμε ευχές και για τους υπόλοιπους, εύχομαι καλή και ευτυχισμένη χρονιά με υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας. Η νέα χρονιά να χαρίζει ελπίδα, δημιουργικότητα, αλληλεγγύη στην πατρίδα μας και στην πόλη μας. Μετά την τελευταία κοπή της πίτας, προηγηθήκαν οι εκλογές, μεσολάβησαν μάλλον οι εκλογές. Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι σίγουρο ότι δίνει μια ελπίδα. Αυτή η ελπίδα μένει να αποδειχθεί και να γίνει πράξη. Επιστρέφουν από ό,τι λένε οι σχολικοί φύλακες. Εμείς θα τους καλωσορίσουμε. Ελπίζω και εύχομαι τα κονδύλια για την παιδεία να είναι αυξημένα, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, οι μειώσεις των επιχορηγήσεων στους Δήμους περέβησαν το 70% και στο Δήμο Κορδαλού λόγω της μειωμένης των λιγότερο κατοίκων από την υπογραφή του 2011 οι μειώσεις ήταν το 80%. Όλα βέβαια κρίνονται από την πράξη. Εμείς ελπίζουμε. Εμείς ελπίζουμε αλλά παράλληλα επαγρυπνούμε. Γιατί πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι κανείς και ποτέ δεν χάρισε κάτι σε κάποιον. Έχουμε καθήκον και υποχρέωση να αγωνιζόμαστε για να το κερδίσουμε αυτό. Και εμείς είμαστε μαθημένοι στους αγώνες.
Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Βεβαίως είμαι σίγουρος ότι η αφετηρία θα είναι πολύ καλύτερη. Εύχομαι λοιπόν, αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, δεδομένου ότι εμείς θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των δημοτών σε όλες τις επιτροπές του Δήμου. Και να μην είναι πολίτες οι οποίοι είναι φιλικοί προς την Δημοτική Αρχή. Θέλουμε ανθρώπους που έχουν αντίθετη άποψη από εμάς. Και μέσα από το διάλογο και μέσα από τη συζήτηση και μέσα από την παράθεση, αν θέλετε, είναι 100% σίγουρο ότι εμείς θα γίνουμε καλύτεροι. Άρα λοιπόν το επιδιώκουμε. Κάνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, να στελεχώσουν τις επιτροπές του Δήμου. Καλή και ευτυχισμένη χρονιά λοιπόν, με υγεία για εσάς, καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Να είστε καλά. Μάτι στον Χριστό, την Παναγία και στον Άγιο Βασίλειο. Το δεύτερο κομμάτι στους πολίτες του Κορυδαλού, στους κατοίκους του Κορυδαλού. Το τρίτο στο Δήμο Κορυδαλού. Στους δασκάλους μας. Στους εργαζόμενους στο τμήμα αυτοεπιστασίας, ο αντίβαλος δεν μπορεί να ήρθε νοσοκομιάδι να πω γιατί είχε χτες το θάνατο του πατέρα του. Καλώς τον κ. Τσιριωτάκη. Το τμήμα αυτοεπιστασίας ενεργεί για την άμεση συντήρηση και επισκευή του σφορτό κτηρίου και τις ευχαριστίες μας αποστόλης στους εργαζόμενους. Αναστασία Παγαδάκη, πρόεδρος 4ου Νηπιαγωγείου. Ωραία, λοιπόν συγχαρητήρια και ελπίζω να ξέρετε κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο γιατί ό,τι και να είπαμε ήταν κοντά μας. Είναι για να δούμε, είναι όντως στο 85. Είναι. Αυτό το μυαλό είναι, πρέπει να... Λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,